Και εμείς συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ, πάμε σε αυτό της ΑΕΚ να δούμε πώς συνεχίζουν να κυλούν οι μέρες μέχρι την επιστροφή στην αγωνιστική δράση και σαφώς και πώς εξελίσσονται και τα πράγματα στο μεταγραφικό κομμάτι. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άλλη εξελίξη στα μεταγραφικά θα τα πούμε, Γιάννη, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική. Mm-hmm. Υπάρχουν αναφορές σε παίχτες, μία Ιταλούς, μία Πολωνούς. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τους άλλους, να δούμε αν θα υπάρξει πρόοδος σε οποιαδήποτε περίπτωση αφορά είτε αριστερό είτε δεξί. Mm-hmm. Άκρο της άμυνας, γιατί ο Ιταλός και ο Πολωνός είναι δεξί και αριστερό μπακαντίστοιχα. Σωστά, ναι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος σε αυτό το θέμα της ενίσχυσης. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα για την ΑΕΚ, όχι ότι αυτό δεν έχει, έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι μοιάζει, ή τουλάχιστον με ρώτα για μένα την άποψή μου, που χρειάζεται αναβάθμιση ΑΕΚ και την επόμενη σεζόν, ας πούμε, είτε από τώρα είτε από το καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρω αν μπορούν να δουν τώρα. Είναι τα κρέα μπακ σίγουρα δύο θέσεις πρώτες. Ναι. Όπως και το τερματοφύλακα ίσως, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε και για δύο θέσεις, οποίες η ΑΕΚ έχει τρεις παίχτες στο συμβόλαιο, τον οποίο ολοκληρώνεται, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Άσχετα με το τι θα γίνει το χαρτιζάκι που έχει ένα συνένα ακόμα, αν και εφόσον θέλει να το ενεργοποιήσει και η ομάδα και ο παίχτης. Νομίζω ότι αυτό που φανέρωσε η χρονιά έως τώρα τουλάχιστον είναι αυτό το πράγμα. Από την άλλη βέβαια δεν μπορώ να ξεχάσω ότι τέτοια μέρα πέρυσι ακριβώς λίγο πριν παίξουμε με τον Μπας στα Γιάννενα, επίσης λέγανε αριστερό μπακ, είναι το Μοχαμάντι τραυματίας, ξέρω ότι θα πρέπει να γυρίσει και θεωρούσαμε ότι δεν θα ανταποκριθεί σε όλο το... σε όλα τα μάτς, που είχαν τσαφεί ότι μπορεί να υπάρξει δηλαδή κάρτες, που μπορεί να υπάρξει τραυματισμοί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι... Και ο Χατζαβή εν τέλει ήταν μέσα στους MVP. Σίγουρα. Χάρη σε αυτό το φίνις που έκανε στο δεύτερο μισό. Έτσι ακριβώς, ο Χατζαβή πέρυσι ήταν από τους κορυφαίους του ΑΕΚ, στο top 5 σίγουρα των παιχτών της. Και για το βάρος που πήρε πάνω του σε όλη τη χρονιά. Και για την εικόνα του όμως, αυτό έχει σημασία περισσότερο. Ναι. Είχε φοβερή ανταπόκριση. Σήμερα και τώρα γίνεται αυτή η συζήτηση πολύ όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί το αλείψουν ένα μήνα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αν το ξέραμε εμείς, προφανώς θα το ήξεραν πολύ νωρίτερα και ο Ματίας Αλβέιδα και ο Κονέ και ο Κουχάσκι και ένας Ελεγγύης. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Νομίζω ότι και μετά τις 3 Γενάρη που είναι το μάτς με τον Βόλο στη διάρκεια της ενδεξή που μπορεί να γίνεται λίγο σοφότερη. Αν θελήσει να μας κάνει τέτοιος ο Ματίας Αλβέιδα. Ναι. Στο υπόλοιπο σκέλος και στο αγωνιστικό είναι ευχάριστο το Μαντέλα σίγουρα. Μία ακόμα επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις και πάρα πολύ κομβική αυτή του Στάνκοβιτς. Αν κρίνουμε ότι, συγγνώμη, το προηγούμενο διάστημα η ΑΕΚ στερήθηκε βαθμών και διεκδίκηση πρόκρισης από δύο λάθη των οτφύλακων που έχουν κάνει πολύ μεγάλο ζήτημα όπως βλέπεις. Νομίζω ότι πάρα πάρα πολύ καλό Μαντέλα, το γεγονός ότι ο Στάνκοβιτς γυρνάει για να καθαρίσει και λίγο το μυαλό αυτής του κυβερνήσεως. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν το βάλει κατευθείαν με τον Βόλο. Νομίζω όμως ότι αφού είναι προπονείται από τώρα, από σήμερα δηλαδή, θα είναι διαθέσιμος και θα τον επιλέξει ο coach, γιατί θυμίζω ότι έρχονται μετά σειρά σημαντικών και απαιτητικών αγώνων για την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τα μαντάτα για τον Πόνσε και για τον Σιντιμπέ, οι δύο που έχουν μείνει στα πιτς από τις 8 συνολικά απουσίες που είχε η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι γύρισε και ο Πισάνο, γύρισε και ο Κάλεν, γύρισε και ο Άμπραμπατ. Οπότε έχει μια σημασία να μην πω ότι θα γυρίσουν και αυτοί και θα μένει η περίπτωση του Αραούχου μόνο, μιας και ο Πάολο Φερνάντες γύρισε και αυτός. Με τον Τζίνο νομίζω να δούμε, θα τον περιμένουμε προς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου ή λίγο πιο μετά από το δούμε αυτό. Και του Αραούχου η εκτίμηση πότε είναι για την επιστροφή, αφού πλέον από ό,τι καταλαβαίνουμε Γιώργο δεν θα πάει επεμβατικά. Κοίτα, αυτό είναι πριν ότι είτε τέλη Ιανουαρίου είτε αρχής Φεβρουαρίου, αλλά αυτό το δούμε πάση της ξέρεις. Με τον Τζίνο είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ναι, συνήθως πάντα γυρνάει νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα αυτό όλα η αλήθεια είναι πάνω από 10 μέρες και περιμένεις ότι θα έχει άλλο ένα δεκαήμερο, το βλέπεις και μπήκε ας πούμε. Ναι. Κοίτα, και πολύ σημαντική είναι και η επιστροφή του Φερνάντες που έτσι αγωνιστικά θα καταφέρει να κλείσει χρόνο, γιατί και πέρσι μισή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και φέτος μισή θα αγωνιστεί, αλλά και πέρσι είχε κάποιες καθοριστικές στιγμές. Ναι, και στα μεγάλα μας κυρίως. Σημαντικό αυτό. Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό, ασχετά να χάσει το πέναλτι του Λιβάη Καρσία. Ναι, και στο τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Και με τον ΠΑΟΚ στο 4-0. Γενικά, γενικότερα και ασύστηκε στα παιχνίδια στον Βόλο έξω και μέσα με μερικές ομάδες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι όπως και αυτός και ο Πισάρ και ο Άμραμπατ, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Είναι αυτό που έκανε πάντα ο Ματίας Αλμέιδα και πέρυσι. Μπαλαντέρ.
ή προχωρήσει σε μια διαδικασία στο 60-65 να αντικαταστήσει όλους τους επιθετικούς του. Σπάνια έβγαζε μπακ, ας πούμε, περισσότερο έβγαζε από Πινέδα και μετά. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το έκανε προφανώς για έναν και μοναδικό λόγο, να έχει την ένταση της ομάδας που χρησιμοποιεί και από το 60 μέχρι το τέλος στο πικ. Διότι όπως το είδαμε στο Αγρίνιο και στις Σέρες, μετά το 63 και δεν είχε επιλογή στον πάγκο πολλές, πριν του Μπάνταλ που αξιοποιήθηκε μένα αλλά δεν εκμεταλλεύτηκαν οι παίχτες, δεν είχε παίχτες να έρθουν από τον πάγκο να διατηρήσουν το επίπεδο έντασης των προηγούμενων. Ναι. Και αυτό, έχει στοιχήσει μέχρι στιγμή στην ΑΕΚ και είναι πασχαλμένος αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν γίνεται και λέω πάντως συνέχεια να έχεις 8-9 που είσαι έτσι και 7. Όχι, ναι, δεν ήταν, δεν ήταν και λογικό, ναι. Ναι, έτσι, δεν μπορεί να γίνει. Υπήρξε μια συνέντευξη του Τζαβέλα, ο οποίος στον Καζέτα, αν θυμάμαι καλά, που είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέει για τον τρόπο δουλειάς του Ματίας και έχει ουσιαστικά λόγο να τη διαβάσει κανείς για να καταλάβει, γιατί ξέρεις πολλές φορές τα λέμε εμείς, αλλά άλλος σου λέει, μόνο αυτός δουλεύει, ξέρω. Ο Τζαβέλας είπε ότι αυτή τη δουλειά που κάνει ο Ματίας Αλμέιδα, για παράδειγμα, όλη τη διάρκεια του χρόνου χωρίς να κάνει εκπτώσεις, δεν την έκανε ούτε στην Πουντεσλίγκα. Σε επίπεδο έντασης. Οπότε ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Υπάρχει κόστος, εννοείται. Όμως, επαναλαμβάνω, η έκταση στο μείον 3 έχει μπροστά της σημαντικά μάτια. Θυμίζω ότι μετά τη 3 Γενάρη πέρσι έκταση στο μείον 7. Σωστά. Μετά την ήττα από τον Πας. Σωστά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.